σου φτιάχνει τη μέρα με μια καλή μέρα. Σ' αγγίζει στο πρόσωπο και βλέπει φως. Ποιος εκεί ξενυχτάει, κρυφά σε κοιτάει. Σ' αγκλίνει στα βλέφαρα, ποιος τυχερός. Ποιος σου φτιάχνει τη μέρα με μια καλή μέρα. Κρατιέται στο βλέμμα σου σαν αβαγός. Ποιος του δρόμου τη μέση, σε πιάνει απ' τη μέση. Ποιος τυχερός, ποιος μου πήρε τη θέση. Καλέ! Τι γίνεται, ε? Τι γίνεται, ρε αγάπη, μπορείς να μου πεις, γιατί σκάει πίσω και είναι και 17 μέτρα έρχεται και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Πριν μισή ώρα βγήκε το καινούργιο τραγούδι, ποιος τυχερός, πολύ yes. δυνατά, πολύ ωραία. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Α, εδώ βλέπουμε τα πλάνα που έκανε στην αυλία. Α, το καλοκαίρι, έτσι έκλεισες. Όχι, αυτό είναι το κατράκιο. Ναι. Κατράκιο. Τι, πω, δεν είχες πολύ κόσμο, μην ξανακάνεις, αγάπη μου. Δεν ήταν πολύς κόσμος. Ήταν άδειο, ναι. Άδειο, αλλά δεν πειράζει, έδωσες ψυχή, έχει σημασία. 7.000 θεατές, το τέρας, 7.000, να μας ταλαιπωρεί. Τι ήταν αυτό που είδα το απόσπασμα, τι χαζά έλεγες. Λοιπόν, άκου να δεις, παλιότερα μου είχαν κάνει μια συνέντευξη, την οποία διακομωδώ στο βίντεο κλιπ, γιατί με είχαν ρωτήσει, πιστεύεις στον έρωτα, και λέω εγώ έξυπνος. Ο έρωτας, ποιος έρωτας, δεν πιστεύω στον έρωτα, δεν υπάρχει έρωτας. Και το εννοούσες πει, τότε. Τότε το εννοούσα, γιατί ήμουν σε διαφάση. Άκου πολλά τώρα. Χρόνια πριν. Το κάνω λοιπόν αυτό, δήλωση εγώ έξυπνος. Οπότε όταν κάναμε το γεννημένη, που την είχα φάει εδώ στο κεφάλι, μου λέει ο σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης ο Βαγγέλης ο Τσαρσόπουλος μου λέει, ρε Γιώργο, μου λέει κάτι πρέπει να βάλουμε για intro. Του λέω, ας τα μιλήσω εγώ. Δεν πιστεύω στον έρωτα αυτό που έλεγα και μετά θα βάλει το βίντεο κλιπ την καψούρα. Αλλά δεν το κατάλαβε κανένας, νομίζουν ότι το κάνω στα αλήθεια δήλωση εκεί. Και εγώ γι' αυτό ταράτηκα. Αν δεν έβγαινες, είχα να πω πάρα πολλά και δεν μπορώ να τα πω γιατί είσαι απέναντι. Τι είναι αυτά που λες, πώς δεν πιστεύεις στον έρωτα. Πιστεύεις στο αποτέλεσμα του έρωτα που συνήθως με τα τραγούδια σου το αποτέλεσμα του έρωτα. Είναι σχεδόν καταστροφικό. Ή ας πούμε, που το αγαπημένο μου τραγούδι σε αφήνω τώρα στον επόμενο, που είναι τίποτε σε έχω συνδέσει με Κάιρο, κάνε τη ζωούλα σου, είμαι ο καλύτερος. Ή δηλαδή σε είναι πολύ χαηλίκη. Το σημερινό, ναι. Το οποίο είναι ο αντίθετος χαρακτήρας. Ποιος μου πήρε τη θέση. Αυτό, ότι μετά τρελαίνεται. Είναι αυτές οι προσωπικότητες. Ο Δόξας μου γράψε το στίχο σε αφήνω στον επόμενο, για να τσούλια το πιο τυχερός. Οπότε έχω δύο. Έχεις και τις δύο πλευρές, έχει μεγάλη σημασία πλευρές. Γιατί έξω είναι. Εντάξει. Για σένα είμαι γεννημένη. Αυτό το τραγούδι. Για σένα είμαι γεννημένος, για μένα είσαι γεννημένη. Γι' αυτό είμαι γεννημένη. Την πάνω λέω, για σένα είμαι γεννημένη. Μα πάνω, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Αυτό είναι της Γιανατσούλια, βέβαια, και αυτό είναι Γιανατσούλια. Να ενημερώσουμε ότι πάνω αυτοί παίζουν ρέμπους μόνοι τους και μου λένε διάφορα και ό,τι μου λένε εγώ εμπιστεύομαι. Λάθος, Γιώργο, μου το λέω. Τα τραγούδια εσύ τώρα, αυτά που έρχονται, ρε παιδί μου, ζητάς εσύ, λες, έχω τη διάθεση να πω κάτι το οποίο θέλω να είναι, να τον φτάσει τον άλλον οριακά στο κάγκελο, να πέσει. Ή θέλω κάτι το οποίο να του δώσει μία ανάταση και να πει, να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει, προχωράω. Όχι, αλλά τώρα που το λες, με τις δικές σου τις ιδέες θα μπορούσα να πάω πολύ μπροστά. Να το, είδατε. Δηλαδή, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω εσένα για να μου δίνεις το κίνητρο. Κίνητρο, εγώ είμαι το πάντα. Το κίνητρο στο κάγκελο, αυτό με το κάγκελο. Το κάγκελο είμαστε έτσι, πέρα στο κάγκελο όλοι εδώ πέρα. Καλύτερο είναι αυτό. Ναι. Πώς γίνεται, ρε παιδί. Ωστόσο, συνήθως διαλέγω. Σε πάει μόνη της η ζωή σου και αυτά που βιώνεις. Είτε να διαλέξεις στίχους που θα τους βάλεις μουσική που αφορούν αυτά που ζεις, είτε να επέμβεις κάπως στο στιχουργό λέγοντάς του, ρε εσύ, αυτό το τραγούδι πριν να ξεκινήσει να το γράφει, θα ήθελα να γράψεις κάτι θετικό, γιατί ζω μια θετική κατάσταση. Α, ή το κάνεις κάτι δηλαδή αυτό. Ναι, το κάνω. Επειδή εσύ γράφεις έτσι κι αλλιώς τώρα, είναι και λίγο διαφορετικό το κομμάτι, δεν είναι μόνο διάθεση. Στα τραγούδια που λέω εγώ, το κάνω γιατί θέλω να με αφορούν και στη ζωή μου. Θέλω να τα ζω. Α, μπράβο. Σου άρεσε αυτό. Δεν το υπολόγιζα κι εγώ αυτό το. Δεν είχα δει την ώρα. Άρα δηλαδή, άμα βάλουμε κάτω τα τραγούδια σου και τα ακούσουμε μέσα στα χρόνια, θα καταλάβουμε τι έχει περάσει, μας λες. Έξω-έξω. Κοίταξε να δεις. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για 4 ολοκληρωμένους δίσκους, μου έκανε τα τραγούδια η Ελένα Βραχάλη αποκλειστικά. Η Ελένα Βραχάλη λοιπόν κυρίως τι έχει περάσει. Άρα μπορούμε να μάθουμε για τη Βραχάλη στα τεστ. Ναι, τι αλλά, ωραία. Αλλά κι εγώ. Κι εγώ συνυπήρχα στη διαδικασία τη συγγραφή των τραγουδιών αφού ήμουν συνθέτης. Και τραγουδούσα, οπότε επέλεγα και εγώ θέματα. Πώς και τι. Μαζί με την Ελένα. Ναι, ναι, ήταν η ζωή μου και η ζωή της. Τώρα. Αυτό δεν το περίμενα ούτε. Με βλέπεις. Αυτός ο κύριος που τους βάζει, χειροκροτάει και αυτός ο κύριος σήμερα είναι η τελευταία μέρα στην εκπομπή. Τον χαιρετάμε. Αυτή είναι η ζωή σου, κύριε. Είναι και φοράει και μπλουζάρι Iron Maiden. Φυσικά, γιατί είναι πολύ. Yeah! Είναι πάρα πολύ ροκάς.
Μπράβο, αγόρι μου. Άρα να σου πω λίγο κάτι. Άρα, ας πούμε, τώρα σε τι φάση βρίσκεσαι. Τα-ταν, μπαμ. Στα προσωπικά μου σε πάρα πολύ καλή φάση. Αλήθεια. Επίσης, δεν ξέρουμε τίποτα για τα προσωπικά σου. Συγχαρητήρια θέλω να σου δώσω για άλλη μια φορά. Δεν χρειάζεται. Ό,τι ξέρετε, το μάθετε τώρα, πολλά είναι. Μ' αρέσει αυτό πάντως. Ναι. Γενικά ήσουν και πριν ασχοληθείς με το τραγούδι, εννοώ και κάπως. Και πιο μικρό, σε πάω πίσω στα χρόνια. Σαν παιδάκι ο Γιώργος. Σαν παιδάκι εννοώ. Γενικότερα δεν επικοινωνούσες, δεν ήθελες. Δηλαδή ήθελες να είσαι ότι αυτό το κομμάτι δεν θέλω να το πω. Το πω σε ένα κολλητό μου, ένα-δύο άτομα. Ποιος ασχολείται μαζί σου όταν δεν είσαι, ας πούμε, κάποιος που... Και για το δικό σου τον κύκλο, λέω, γενικά, γι' αυτό σε πήγα πίσω, ότι σαν παιδάκι, γιατί είναι παιδί μου, παρακολουθούμε. Αλλάζουν και οι προσωπικότητες, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία. Ότι είναι ένα παιδί το οποίο θέλει να λέει τα πάντα. Πας φυλάς πρώτη φορά ένα κοριτσάκι τετάρτη δημοτικού, πας και το λες τη μαμά σου, ενώ κάποια παιδάκια δεν το λένε. Ναι, κάπου στη μέση. Ότι ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Και αυτό ωραίο τραγούδι, γράψτε. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Παραγωγός. Εγώ τώρα μην κοίταζε εδώ πέρα, αυτό είναι σκαλοπάτι. Εγώ έρχομαι πια αφού δεν μπορώ να τραγουδήσω γιατί δεν έχει δοθεί. Όντως. Όχι. Βλάκα. Όχι, μπορώ. Απλά δεν το δέχονται. Δεν το δέχονται οι συναδέλφοι. Δεν πειρα... μπορώ εγώ να το. Εσύ όμως δεν μου έχει γράψει ένα ολοκληρωμένο δίσκο να βγω να πω καλησπέρα. Περίμενε. Μα μόλις βρήκες και το θέμα του τραγουδιού, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Εντάξει, τα βρίσκω, αλλά ξέρει τι κάπου δεν προχωράει εσύ, Γιώργο, δεν το έχει συναντήσει στη ζωή σου. Κάποιοι... Έγραψε και το δεύτερο στίχο. Δεν προχωράει. Παιδιά, εγώ γράφω τραγούδι με τον Γιώργο. Π.χ. ας πούμε, για παράδειγμα. Εδώ, να το. Π.χ. Ούτε κρύο, ούτε ζεστή, δεν βρισκόμαστε. Θα το πω. Θα το πω. Για σένα, γιατί είναι εκπομπή σου. Ούτε κρύο, ούτε ζεστή, δεν βρισκόμαστε. Θα το φτιάξουμε το υπόλοιπο. Ας το όμαστε, μην το κάνεις ομοιοκαταληξία. Αν δεν θες, γιατί εκεί πήγαινα. Ναι, άστο. Είμαι σίγουρος. Ναι, είμαι άλλη. Είμαστε πιο παλιά σχολή, φεύγουν τα 5.000 στην Αιγυπέρα. Παλιά. Όχι, εντάξει πια. Είστε με τον Γιώργο, τρελαθήκατε. Πριν βγήκε η ψυχή μου, δεν χειροκροτάγατε. Παπαρίζου. Με παπαρίζου. Γιατί κι εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ξεκίνησα. με την Έλενα Παπαρίζου. Στο Βοτανικό. Τι να πω. Ξεκίνησα με την Έλενα. Είναι η τραγουδίστρια που, ας πούμε, με εμφάνισε στο κοινό συνθέτη, με το Φιλί της Ζωής, το πρώτο μου τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι αυτό ήταν, όμως. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Μα ολονών, νομίζω. Και ήταν και πραγματικά ένα Φιλί της Ζωής για τη δική μου τη ζωή. Έλα, είναι τόσο γλυκός, ψέματα, αλλά είναι γλυκός όμως. Αλλά έχεις και αυτή τη γλυκιά πλευρά, εντάξει, έχεις τη γλυκιά μια πλευρά. Μια φορά στο τόσο, ξέρεις. Ένα αυτή μαλού. Τώρα, τέτοιες ώρες, ας πούμε, ναι. Αυτά τα απογεύματα. Ωστόσο, με αυτό το τραγούδι ξεκίνησα σαν συνθέτης. Κάναμε μια δισκογραφική πορεία πολύ σημαντική μαζί. Είχαμε ένα διάλειμμα αρκετά χρόνια. Και τώρα ήρθε ο καιρός να ξανανταμώσουμε και δισκογραφικά. Αφού μπορώ να σου πω ότι παρέα με την Ελεάνα Βραχάλη τη φτιάξαμε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που θα βγει τώρα η Έλενα. Α, με το καλό, μπράβο, μπράβο. Αλλά θα είμαστε μαζί και στο Βοτανικό σε ένα πρόγραμμα που περίμενα πολλά χρόνια να συμβεί. Πες μου, γιατί. Γιατί καταρχήν εκτός από την εξαιρετική τραγουδίστρια, θεωρώ ότι ταιριάζουμε όπως έλεγε στο Forest Gump, όπως τα καρότα με τα μπιζέλια. Δηλαδή, είστε το the point, αυτό είναι το πιάτο. Και η Αναστασία μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Η Αναστασία θα είναι στην παρέα μας, βέβαια. Τι ωραία, πότε ξεκινάτε. Κοίταξε να δεις. Πότε λέτε. Οι φήμες θέλουν να ξεκινάμε στις 11. Του Νοεμβρίου. Του Νοεμβρίου, μην πάμε στον άλλο χρόνο. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Θα έρθουμε. Γι' αυτό εμείς τώρα σημειώνουμε πού θα πάμε. Όχι, θα έρθουμε οπωσδήποτε. Ο κόσμος, επειδή δεν έβγαινα μέχρι τώρα, είναι όλοι έλα, εντάξει, και λένε δεν έρθει αυτός. Φέτος έχετε τελειώσει. Θα έρθουμε σε όλα τα σχήματα. Όχι, ας το πιστέψουμε. Άντε, ρε, πλάκα. Θέλω πάρα πολύ αλήθεια και μάλιστα. Ήταν από τη μη γλυκιά μου πλευρά αυτό. Αυτό το μικρό, ότι ξέρω σε πονηριά. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό το κομμάτι, ακούγοντας εσένα και την Έλενα, κάπως περιμένω να ακούσω πάρα πολύ pop. Περιμένω πάρα πολύ να ακούσω ανεβαστικό πολύ πρόγραμμα. Θα έχει ένα πολύ σοβαρό πάρτι, ωστόσο ο κόσμος που παρακολουθεί, τουλάχιστον εμένα στα μαγαζιά, ξέρει ότι το πρώτο μου πρόγραμμα είναι από το δεύτερο είναι λαϊκό. Είναι λαϊκό το έχουν έρθει. Ξέρει ότι και η Έλενα στα προγράμματα που κάνει συνδυάζει και τις δύο πλευρές της, οπότε θα είναι τα πάντα... Ένα full passion πρόγραμμα εγώ. Ναι. Γιώργο, δεν σου έχει γίνει ποτέ πρόταση να πας κριτική επιτροπή, ας πούμε, σε κάποιο τάλεν. Απ' έξω, δηλαδή, χωρίς να πάρουν εμένα τηλέφωνο, να πάρουν συνεργάτες μου. Αλλά ρωτώντας, δεν σε αφορά καθόλου. Όχι, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι είναι καλό, ίσως
είναι ένας τρόπος να γνωριστεί. Προβολής, ναι, προβολής. Να δείξεις στον κόσμο, ας πούμε, πώς σκέφτεσαι. Ήδη. Ωστόσο, νιώθω πολύ τραγουδιστής ακόμα για να κάνω κάτι. Δεν με πολύ αφορά. Δεν σε αφορά. Και σαν προσωπικότητα γενικότερα... Και γενικά δεν νομίζω ότι είναι. Δεν μου ταιριάζει πολύ. Δεν θες να στεναχωρήσεις κάποιον, ενώ λέγοντάς όταν μιλάμε για μουσικά θέματα, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Είναι μουσική, δεν συγχωρεί ούτε εμένα ούτε κανέναν. Πω, πιστεύω... εντάξει. Τώρα θα έλεγα ακόμα κάτι τώρα, εντάξει. Όχι, ενώ δηλαδή θεωρείς ότι αυτό δεν γίνεται. Ότι πολλές φορές δηλαδή μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω μπάλα. Δεν κάνει καλό. Όταν κάτι είναι κακό, πρέπει να λες ότι είναι κακό. Γιατί δεν βοηθάς τον άλλον να βρει το καλό. Ναι, αλλά είναι πάντα όλοι σε θέση να ακούσουν την αλήθεια. Ναι, η μουσική όμως δεν συγχωρεί, είναι εκεί. Το μουσικό κείμενο είναι εκεί. Το αν κάποιος δεν κάνει καλή μουσική. Σχετικό είναι κιόλας αυτό. Εντάξει, είναι σχετικό, ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα. Ωστόσο, εγώ δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Φαίνεται ήδη από τώρα. Ναι, πολύ ωραία τα πήγε. Μια χαρά ήταν όμως η αλήθεια. Δεν θα πήγαινες δηλαδή καθόλου. Εσύ, ρε παιδάκι μου, τι θα ήθελες να. Ρε παιδάκι, έχεις. Μ' αρέσει πολύ να τραγουδάω και να γράφω τραγούδια. Ωραίος. Με κάποσε χαλαρά και άνετα. Άρα, ρε παιδί μου, πώς θα μπορούσες να περάσεις κάτι, με ποιο τρόπο θα μπορούσες να περάσεις. Αν εγώ σου έλεγα, θέλω Γιώργο να έρθω και θέλω να μου δείξεις, να μου μάθεις, να μου πεις πέντε τρόπους πώς μπορώ να γράφω τραγούδια. Όχι την παρτιτούρα, θα πρέπει να σπουδάσω. Αλλά ενώ το κομμάτι. Με κοιτάει περίεργα. Ναι. Το κομμάτι ενώ το πώς γίνεται, ρε παιδί μου, πώς σου έρχεται. Ποια είναι αυτή η νότα που σου έρχεται μια μελωδία, αυτό θέλω να ρωτήσω. Αρχικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι άνθρωποι που γράφουν τραγούδια δεν είναι απαραίτητα σπουδαγμένοι μουσικοί που ξέρουν να γράφουν μουσική. Το ακούω. Ωραία. Γιατί η τραγουδοποιία είναι πολύ διαφορετικό από το να γνωρίζεις να γράφεις μουσική. Okay. Επίσης, πολλοί άνθρωποι που έχουν γράψει μελωδίες δεν παίζουν κάποιο μουσικό όργανο. Για μένα λέει σιγά-σιγά. Του σκάει στο κεφάλι κάτι. Πώς σκάει η μελωδία, αυτό σου λέω. Δεν πάλι ξέρω. Είχα ρωτήσει πάλι κάποιον. Δεν γνωρίζω να σου πω. Νομίζω ότι κανένας δεν γνωρίζει. Ξέρω να σου πω πώς εφόσον έχεις. Λαμβάνεις τα σήματα είτε από το Θεό, που λέω εγώ, είτε από το σύμπαν, που μπορεί να πει κάποιος γενικά, ναι. Είτε από τα ακούσματα τα γενικότερα που μπορεί να έχεις από παιδί. Όταν λαμβάνεις ένα σήμα, το θέμα είναι πώς το κάνεις τραγούδι, πώς το φτιάχνεις. Εκεί ξεχωρίζει ένας καλός συνθέτης από έναν μέτριο. Δηλαδή, η έμπνευση μπορεί να... Ας πούμε ότι ο συνθέτης είναι κάτι σαν ένας επιπλοποιός, ένας ξυλουργός. Okay. Ο ξυλουργός δεν ευθύνεται για την ποιότητα του ξύλου. Αν το ξύλο είναι καστανιά, θα φτιάξει ένα πολύ καλό έπιπλο ναι. Πολλών χρόνων. Αν είναι PDF, θα φτιάξει ένα ψευτό έπιπλο. Θα σπάσει σε δύο εβδομάδες. Ακριβώς. Το αν θα είναι ωραίο το έπιπλο όμως έχει να κάνει με τον επιπλοποιό. Πολύ το ίδιο είναι και η έμπνευση. Δηλαδή, μπορεί να σου έρθει μια θεϊκή ιδέα, μια μελωδία κάπως. Πρωτόγνωρη, πρωτάκουστη, υπέροχη. Η οποία θα συνοδεύεται με μια αρμονία που ακούς στο κεφάλι σου, η οποία είναι μοναδική, και να γράψεις ένα αριστούργημα. Μπορεί να έχεις και μια μέτρια ιδέα. Το πώς θα την φτιάξεις, σε κάνει καλό ή κακό τεχνίτη, συνθέτη. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν μόνο θεόπνευστες μελωδίες. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Άρα ουσιαστικά μου λες δηλαδή ότι με κάποιο τρόπο, αν κατάλαβα καλά, εννοώ. Όποιο... Είναι και η τεχνική, είναι και η έμπνευση. Δεν είναι μόνο η έμπνευση. Είναι πολλά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φοβερές εμπνεύσεις και δεν ξέρουν πώς να τις φτιάξουν. Και υπάρχουν άλλοι που είναι φοβεροί τεχνίτες στο να φτιάχνουν τραγούδια, αλλά δεν είχαν ποτέ έμπνευση. Πάει και γελάει, του αρέσει που δεν έχει ο ένας τον άλλο. Η τραπ μουσική σου κουδουνίζει καθόλου. Κάποια πράγματα. Καταλαβαίνεις. Κάποια πράγματα έχουν ενδιαφέρον, κάποια πράγματα δεν με αφορούν καθόλου. Η τραπ μουσική θεωρείς, τώρα επειδή σε γνωρίζεις, ενώ γι' αυτό ρωτά, θεωρείς ότι για ποιο λόγο υπάρχει. Ενώ γιατί ήρθε σαν τάση. Αν θέλεις τη μουσική μου άποψη ή την κοινωνική μου, είναι διότι κάθε γενιά ψάχνει να βρει δικούς της ήρωες. Δηλαδή, όπως εμείς τη δεκαετία του 90 είχαμε τα ροκ πρότυπα τους, τον Kurt Cobain, τους Nirvana, μετά τους Oasis, τους Radiohead, και οι γονείς μας λέγανε, ας πούμε, ότι τι τον ακούς αυτόν τον τύπο, ας πούμε, ωραία. Και πολύ λίγα παιδιά ακούγαν, μετά ήρθε το ελληνικό ροκ που λέγαμε τα ξύλινα σπαθιά, οι τρύπες, τα υπογεία ρεύματα. Σε αυτή την εποχή ναι, ήμουνα εγώ. Ναι. Έτσι κάθε εποχή, ανάλογα με την παιδεία της, εδώ είναι το πρόβλημα. Το κοινωνικό. Έχει, ναι, το κοινωνικό πρόβλημα. Αποκτά και τα δικά της πρότυπα. Δεν μπορεί ο πιτσιρικάς να έχει ως πρότυπο έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κάνει επανάσταση και δεν τον αφορά. Είναι πολύ μικρό. Θέλει να... Ψάχνει κάποιο. Ψάχνει. Ναι.
Όπως εγώ, ας πούμε, στη δική μου, κατάλαβα τους μεγάλους Λέκους τραγουδιστές και τους κλασικούς υπέροχους τραγουδιστές, όταν μεγάλωσα πια, όχι, δεν άκουγα 13 χρονών τον Στέλιο Καζαντζίδη, ο οποίος είναι ίσως ο καλύτερος Έλληνας τραγουδιστής που πέρασε ποτέ, το κατάλαβα μετά. Δεν ήταν εποχή. Δεν μπορώ. 13 χρονών άκουγα τους Nirvana, δεν γινόταν τους Guns N' Roses, αυτή ήταν τότε. Και, oh. και από ελληνική μουσική, ό,τι έπαιζε που είχε, ας πούμε, μια ποιότητα. Αλλά γιατί το σπίτι μου ήταν ένα μουσικό σπίτι, δεν είχα πρότυπα. Α, είχατε, εντάξει. Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά. Ξένη μουσική ακούγα κυρίως. Δεν δε σου κάνει. Αυτό με το κομμάτι με την τραπ, επειδή είναι η τάση καινούργια. Εσύ θα μπορούσες να μπει διαδικασία να συνεργαστείς βασικά. Όχι να γράψεις. Γιατί δεν είναι κάτι. Συνεργάστηκα πέρυσι στο μαγαζί με το Sneak. Είχε έρθει στο μαγαζί ο Sneak μαζί μου. Πρώτη φορά που έγινε αυτό στα μπουζούκια. Και αυτό το έκανα για έναν πολύ απλό μουσικό λόγο. Γιατί πρέπει να ενώνουμε τις τάσεις και τις μουσικές. Όχι να κλωτσάμε ένα στον άλλο. Δεν είναι ωραίο. Τα λέει πολύ ωραία. Κακώς δεν πάει η Κριτική Επιτροπή. Ωστόσο, γιατί δεν πας Κριτική Επιτροπή κάπου, τέλος πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, αυτό το πράγμα όμως δεν σημαίνει ότι έχει να κάνει με το αν εγώ εγκρίνω τη δουλειά του Sneak και αυτός εγκρίνει τη δική μου. Όχι, όχι. Δηλαδή δεν με ακούει ο Sneak, μπορεί να μην τον ακούω κι εγώ. Σκεφτήκαμε απλά ότι αυτός κάνει ένα είδος μουσικής, εγώ κάνω ένα άλλο, φτιάχνουμε ένα κλαμπ, αφού στο κλαμπ υπάρχουν και τα δύο μουσικής. Έτσι κι αλλιώς το κάνουμε κι εμείς. Ωραίος, πολύ ωραίος. Μ' αρέσει. Απλή σκέψη ήταν. Άρα γενικά αυτό που καταλαβαίνω ότι δεν είσαι καθόλου κατάφορος. Αυτό τώρα είναι για χειροκρότημα, είναι δύσκολη λέξη. Κατάφορος, παιδιά, κατάφορος. Κατάφορος, παιδιά. Άρα δεν είσαι. Το παρακολουθείς, αντιλαμβάνεσαι, ρε παιδί μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι εχθρός με κανένα είδος μουσικής. Μ' αρέσει. Γιατί στο κάτω-κάτω η μουσική κάπου θα χρειαστεί. Δεν μου αρέσει η θεματολογία τους. Δεν πεθαίνει η θεματολογία. Δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει ξεκάθαρα. Δεν μου αρέσει η θεματολογία τους. Ωστόσο, νομίζω ότι στην τραπ μουσική προσπαθούν να μιμηθούν την αμερικάνικη ραπ και τα θέματα αυτά, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, από εκεί έρχεται όλο. Εκείνοι είναι στα γκέτο και σκοτώνονται μεταξύ τους. Ας πούμε ότι φτιάχνουν μια φανταστική, μια μυθοπλαστική μουσική με βάση τα βιώματα που έχουν στην original πραγματική μουσική που κάνουν εκεί. Όπως και εμείς, ας πούμε, όταν κάναμε ελληνική ροκ. Τι ελληνική ροκ τώρα, η ροκ είναι εγγλέζικη. Το καταλαβαίνω. Ναι. Προσπαθούσαμε κι εμείς να μιμηθούμε αυτή την κατάσταση και στα ίδια θέματα. Ας πούμε για παράδειγμα το heavy metal, ας πούμε η Iron Maiden που λέει ο φίλος μου, λένε για μάχες, για πιλότους που σκοτώνονται και για αεροπόρους και για μάχες στα πεδία της μάχης κτλ. Φαντάζομαι ποιος ακούει Iron Maiden, βγαίνει με τσακούρι να κυνηγάει τον κόσμο στον δρόμο. Εύχομαι, οριακά το εύχομαι κιόλας. Όχι για μένα. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποιος που βγει και μπορεί, αλλά. Στα, ότι δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνεται με κάποιο τρόπο, απλά κάθε φορά. Δεν μου αρέσει όμως η θεματολογία, δηλαδή για να είμαι ειλικρινής. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Δεν την εγκρίνω. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι. Απλά επαναλαμβάνεται κάθε φορά χρειάζεται, βγαίνει ένα είδος μουσικής το οποίο προσπαθεί κάτι να. Υπάρχει ένα παιδί που, καταρχήν, μέσα από το νέο κίνημα της rap-trap μουσικής, βγήκανε και μερικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι εξαίρετοι, θέλω να σου πω. Ναι. Σημαίνει, υπάρχει ένα παιδί από την Ξάνθη που λέγεται Bloody Hawk, yes. που εγώ έχω γίνει φαν, ακούω τους δίσκους του, είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης, με φοβερό στίχο. Και, okay. και έχει κάνει 2-3 LP, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Ο Λέξ, αυτό το παιδί που γράφει τώρα μουσική, πάλι έβαλε 20.000 κόσμο εισιτήρια στη Θεσσαλονίκη. Είναι. Όχι, ναι, δεν μπορείς να τα αγνοήσεις αυτά τα πράγματα. Είναι καλοί αυτοί. Κάνουν καλό στίχο, καλή μουσική. Υπάρχουν παντού, ρε παιδί μου. Όπως στη δικιά μου τη γενιά, η ραπ που υπήρχε, η Active Member, η Terror X Crew, ο φίλος μου Νίκος, ο Βουρλιώτης που ναι. με τους Going Through, ιδιαίτερα οι πρώτοι δίσκοι, κάνουν πάρα πολύ καλά πράγματα τότε. Ήταν πολύ ωραίοι δίσκοι τους. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς φαντάζομαι, αυτό επειδή είναι πάρα δεν πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις μουσικές. Όχι, και δεν μπορείς να πεις ότι αυτό όλο το κομμάτι δεν αξίζει απλά ή το υπάρχουν άλλο. Απλά υπάρχουν και πράγματα. Εγώ σου είπα, δεν μου αρέσει η θεματολογία. Okay. Δεν μου αρέσει αυτό το. Κυνηγήστε τον πλούτο και τα και αυτό μόνο μετράμε, τα λεφτά είναι τα πάντα. Να μετράμε αυτό το πράγμα, το πώς μιλάνε, ας πούμε, για τη γυναίκα, το πώς μιλάνε. Αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου. Okay. Δυστυχώς όμως. Κάτι είναι δείχνει, ρε παιδί μου, για την αυτό κοινωνία. Που αυτό που δείχνει είναι πρόβλημα. Αυτό βλέπουμε από παντού. Τώρα το μόνο που μένει κάπως να λυθεί, ρε παιδί νομίζω μου. Ότι και αυτά τα παιδιά που τα γράφουν αυτά, όσο ρεμάζουν καλλιτεχνικά και μπαίνουν στη διαδικασία να βρουν την πένα τους, αρχίσουν να αποφεύγουν αυτά τα θέματα. Και θα μπουν στη διαδικασία μεγαλώνοντας να πατήσουν και αλλού τα πόδια τους και σε άλλα μέρη. Μ' αρέσει, παιδιά, εμένα. Ρε, τι ωραία που τα είπες.
Κοίταξε, καλλιτέχνες είναι, σίγουρα θα έχουν ανησυχίες. Όχι, τι ωραία που τα είπες. Τα είπες με ένα πολύ ωραίο τρόπο χωρίς να προσβάλλεις κανέναν και όντως το εννοώ. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Μα δεν είναι η πρόθεση έτσι, όσο καμιά φορά έχεις άλλη πρόθεση και κάτι βγαίνει. Ο τρόπος που τα είπες είναι πολύ ωραίος, πάρα, με αγάπη έτσι και αλλιώς προς οποιοδήποτε είδος μουσικής. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ένα κρίμα που δεν πάει κριτής κάπου. Τα είπες, ωραία, μην είσαι βλάκας. Άρα λοιπόν, εγώ τώρα να ευχηθώ καλή επιτυχία στο τραγούδι σου. Τι ωραία, ποιο τυχερό. Ποιο τυχερό. Ποιο σου πήρε τη θέση. Ποιο σου πήρε τη θέση, παιδιά. Αυτά πάλι θα έρθουν άλλα προβλήματα να σκεφτούμε. Ο Βοτανικός ανοίγει στις 11, λέει Νυφήμες, αλλά έχει τον νου σου. Ναι, Νυφήμες λένε. Με έναν Παπαρίζου και Αναστασία. Είναι κάθε φορά μεγάλη χαρά. Το νιώθεις, φαντάζομαι, και εύχομαι. Είναι βλαμμένο το παιδί όμως. Γιατί είναι βλαμμένο. Ήταν ο Γιώργος ο Σαμπάνης, παιδιά. Θα κλείσω, περίμενε. Πού θα πα. Πού θα πάω. Θα πάω σπίτι μου, λέω σιγά σιγά, και εγώ να αφήσω εδώ πέρα το κορμί μου. Μην νομίζεις, εσύ κάνεις τραγούδι, μιλάμε, σε κουραζόμαστε. Να κάτσω εδώ. Κάτσε 2 λεπτά να χαιρετήσω. Κάθομαι.